Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι προφανώς μια καινούργια μέρα και όπως ίσως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε ήδη πάνω στο ποδήλατο τους καινούργιους τροχούς. Και αυτό το σποτ ήταν αυτό που σας άφησα στο προηγούμενο βίντεο προπόνησης. Ξεκινώντας να κάνω αυτήν εδώ την ισορροπία και παρεμπιπτόντως, αυτή τη στιγμή είμαστε στο Άλσος Αθανάτων ή Πάρκο Γουδί, όπως αλλιώς το λένε. Αλλά θα επιστρέψω αυτή την ισορροπία αργότερα, γιατί ναι, μεν είναι το επόμενο σποτ που πηγαίνω σε καθημερινή προπόνηση. Αλλά από την προηγούμενη προπόνηση έχουν περάσει μέρες και χρειάζομαι ξανά ζέσταμα. Οπότε θα πάμε παρακάτω και θα έρθουμε εδώ πιο μετά. Και ακριβώς εκεί στο ανέβασμα για να ξεκινήσω το manual μου κόπηκαν την προηγούμενη φορά οι δύο ακτίνες. Και για σένα που με ρώτησες αν γίνεται manual με hardtail, αρχικά με τον όρο hardtail εννοούμε όλα τα ποδήλατα που δεν έχουν πίσω ανάρτηση. Hardtail, αυτολεξία μετάφραση στα ελληνικά, είναι σκληρή ουρά, δηλαδή δεν έχει πίσω ανάρτηση. Αλλά πιο ευρύως δεδομένο, με το hardtail εννοούμε τα dirt jump ποδήλατα, οπότε φαντάζομαι ότι εννοείς με τέτοιο ποδήλατο. Εάν έχεις μάθει τις βασικές τεχνικές που έδειξα στο προηγούμενο βίντεο σε κάποιο ποδήλατο, με λίγη καλή θέληση μπορείς να τις εφαρμόσεις σε όλα τα είδη ποδήλατου. Και αυτό παρεμπιπτόντως είναι ένα clip Bunnyhop Manual που θα κάνει με το Fireball πριν το κλέψω. Και μια παρένθεση επειδή αρχίζει να με έχετε ερωτήσει, αυτή τη στιγμή βάζω 50 PSI με τα καινούργια στεφάνια. Αλλά ο αέρας που θα χρησιμοποιήσεις εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από τη χρήση που κάνεις και φυσικά από το λάστιχο έχεις. Και όλα τα λάστιχα μηδενός ξερωμένος στο πλαϊνό σημείο σε κάποιο μέρος γράφουν πόση πίεση αντέχουν, από πόσο μέχρι πόσο. Και εσύ επιλέγεις πόση θα βάλεις ανάλογα με το τι κάνεις. Ποιος την προπόνηση. Η αλήθεια είναι πως με την τσάντα είναι κάπως πιο δύσκολο να κάνεις τα κόλπα. Οπότε, παρόλα αυτά, εδώ την προηγούμενη φορά δεν είχε νερά και δυστυχώς χάνουμε όλα αυτά. Αυτό το σποτ εδώ είναι το μεταβατικό στάδιο από το απλό μου ζέσταμα στα λίγο πιο σύνθετα κόλπα. Και συνήθως επειδή εδώ δεν είχε νερά, ξεκίναγαμε κατέβασμα, ανέβασμα, ανέβασμα και πάει λέγοντας. Τρόμος που έχει νερά, θα ξεκινήσω από τα σκαλάκια εκείνα. Επόμενο βήμα, back gap. Ανέβασμα και μετά προς τα πίσω. Ο ήχος που έκανε δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Αυτός ο ήχος ακούστηκε ή από τη δισκόπλακα. Κάτι άλλο που θέλω να κάνω είναι αυτή εδώ την ισορροπία. Μέχρι εδώ και μετά από εδώ drop off receipt. Αλλά θα κάνω πρώτα ένα μικρό ζέσταμα σε αυτό εδώ. Και σε όλο αυτό το συνδυασμό εδώ μέχρι το τέλος έχουμε τρία δύσκολα στάδια. Το πρώτο είναι να ανέβω. Το δεύτερο είναι η στροφή εκεί, να πάρω τη στροφή χωρίς να πέσω. Και το τρίτο είναι το drop off στο τέλος. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Και για να σας δώσω μια ιδέα του ύψους, αυτό είναι σε σχέση με το ποδήλατο. Αυτό είναι σε σχέση με μένα. Είναι αρκετά λεπτό. Αλλά το πέτυχα. Για τη συνέχεια λέω να κάνω κάτι εδώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που θέλω να κάνω. Το πιο προφανές θα ήταν μια σειρά με bunnyhops από τυχάκι σε τυχάκι. Ας ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν.
Η αλήθεια είναι πως είναι κουραστικό. Χτες μου έστειλε ένας από εσάς ένα βίντεο που λέγεται τα είδη του ποδηλάτη ή κάτι τέτοιο. Παρένθεση, το link για αυτό το βίντεο είναι στην περιγραφή, πηγαίνετε να το τσεκάρετε, είναι απόλυτα ακριβές. Απλά το έβλεπα και ταυτιζόμουν τελείως. Αλλά τώρα από αυτά τα είδη εγώ θα γίνω ο δικαιολογίας. Γιατί όπως είπα, αυτό το σποτ είναι κουραστικό, επίσης γλιστράει. Και τρίτον, ίσως να είναι για πιο ανεπτυγμένο επίπεδο από το δικό μου. Τουλάχιστον κάποιες από τις ιδέες που έχω δεν μπορώ να τις κάνω τώρα. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να κάνω κάποια από αυτά που θεωρώ, είμαι σχεδόν σίγουρος πως έχω αυτή τη στιγμή. Όπως ερχόμενος από εδώ, 90 μέρες. Η αλήθεια είναι πως αυτό το μέρος έχει πάρα πολλές προδιαγραφές. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν είναι σε φτασμένο επίπεδο. Ένα από αυτά που θα μπορούσα να κάνω κι εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι πιο ισχυρό από αυτό. Μπάνι χοπ σουτιχάκι, απέναντι, επάνω και τελείως πίσω, προς τα πίσω. Αυτό είναι μόνο μία από τις ιδέες που έχω να κάνω για εδώ. Πιο μετά. Για την ώρα όμως σας επιστρέψω στο διάλειμμα που σας έδειξα στην αρχή, στην ισορροπία και βλέπουμε. Ένα σημείο αυτού του μέρους που ίσως μπει στο μεγάλο βίντεο που θα είναι μόνο με κόλπα για μουσική είναι αυτό εδώ, από τα πιο extreme σημεία της συγκεκριμένης πλατείας. Roof gap και drop. Θεωρητικά τα έχω και τα δύο, αλλά ίσως πέρα από extreme να είναι και λίγο παράνομο και σίγουρα θα μου κάνω παρατήρηση άμα επιχειρήσω καν να ανέβω, όχι απλά να το κάνω, να ανέβω πάνω σε αυτές τις ταράτσες. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο extreme σημεία αυτού του μέρους. Και το τελευταίο σημείο αυτού του μέρους που ήθελα να περάσω σήμερα είναι αυτό εδώ. Πόσο βολικά τοποθετημένη κορμή για ανέβασμα. Ανέβασμα εδώ και μετά μένει να ανέβω πάνω. Είναι λίγο μακριά βέβαια. Με το 26 θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο, αλλά με το 24 είναι κάπως δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, θα δοκιμάσω από κατευθείαν πάνω μερικά κατεβάσματα. Για κλείσιμο, ένα απλό drop από το πιο ψηλό ύψος αυτού του κτίσματος. Και τώρα να πάμε στο επόμενο σπορ.